Είναι αυτό χοροδία? Προβληματισμοί για το ομαδικό τραγούδι και τη μουσική εκπαίδευση με αφορμή μια εθνογραφική έρευνα. Οι προβληματισμοί που αποτυπώνω παρακάτω προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας που διεξήγαγα για τις ανάγκες της μεταπτυχιακής διπλωματικής μου εργασίας. Εισάγοντας τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία της πολιτισμικής ανθρωπολογίας στην εκπαίδευση, προσέγγισα το ομαδικό τραγούδι ως πολιτισμική και κοινωνική πρακτική, ανάμεσα στα όρια της θεσμικής και της μη θεσμικής μουσικής εκπαίδευσης και πέρα από τη διδασκαλία της φωνητικής τεχνικής ή της χοροδιακής άσκησης. Με τον προσδιορισμό ομαδικό, αναφέρομαι γενικά στο τραγούδι ως συλλογική δραστηριότητα στην οποία οι διατομικές σχέσεις δημιουργούν κάτι πέρα και πάνω από τα άτομα. Θέτοντας ως βασικά κριτήρια για την αναζήτηση ερευνητικού πεδίου ζητήματα σχετικά με την πολιτική της συμμετοχής, δηλαδή το ποια άτομα συμμετέχουν, ποια αποκλείονται και γιατί από τη μουσική επιτέλεση, κατευθύνθηκα στην αναζήτηση μιας χοροδίας συμμετοχικού ήθους, χωρίς οικονομικούς, κοινωνικούς και μουσικούς περιορισμούς πρόσβασης. Σκοπός μου ήταν να διερευνήσω την εμπειρία και τις απόψεις των συμμετεχόντων. Το πεδίο επιτόπιας έρευνας, το οποίο κατέληξα τελικά, αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση χοροδίας εθελοντικής βάσης, την οποία έδωσα το ψευδώνυμο Χελιδόνια. Η χοροδία δραστηριοποιείται σε ένα δήμο, όμορο του Δήμου Αθηναίων, που θεωρείται φτωχός και λαϊκός, σύμφωνα με τα λόγια των συνομιλητών μου. Ο υπεύθυνος καθηγητής ο Πέτρος, 55 ετών, είναι ένας εκπαιδευτικός μουσικής της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ίδρυσε τη συγκεκριμένη χοροδία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως μαθητική διασχολική χοροδία. Σήμερα η χοροδία ξεφεύγει από το σχολικό πλαίσιο του προβλεπόμενου δίουρ χοροδίας, καθώς η συμμετοχή σε αυτήν είναι ανοιχτή σε όποιον θέλει να τραγουδήσει, ανεξαρτήτως ηλικίας, τόπου κατοικίας, ιδιότητας ή ικανότητας. Πρόκειται για μια χοροδία που λειτουργεί ταυτόχρονα και ως σχολική και ως κοινοτική, συμμετέχοντας στις γιορτές του σχολείου αλλά και σε εξωσχολικές εκδηλώσεις. Η εθνογραφική μεθοδολογία που ακολούθησα έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό τη συμμετοχική παρατήρηση, με τήρηση σημειώσεων πεδίου και αναστοχαστικού εθνογραφικού ημερολογίου. Ξεκίνησα να παρακολουθώ τις πρόβες της χοροδίας τον Ιανουάριο του 2015. Συνολικά συμμετείχα σε 18 πρόβες σε διάρκεια 4 μηνών μέχρι το Μάιο του 2015, συνοδεύοντας συχνά στο ακορντεόν ή στο πιάνο. Παράλληλα, προχώρησα σε ηχογράφηση συνεντεύξεων με τον Πέτρο, τον υπεύθυνο καθηγητή, και τα μισά περίπου μέλη της χοροδίας, 9 κορίτσια και γυναίκες 12 έως 27 ετών και ένα αγόρι 15 ετών. Οι συνεντεύξεις ήταν μη δομημένες, ατομικές και ομαδικές, ακολουθώντας εν μέρη την βιογραφική προσέγγιση, προχωρώντας χρονολογικά από τις πρώτες επαφές με το τραγούδι μέχρι τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη χοροδία, επέμεινα στους λόγους για τους οποίους έρχονταν τα μέλη στη χοροδία και στα συναισθήματά τους. Τις ελεύθερες συζητήσεις που προέκυπταν στις πρόβες τις κατέγραφα στις σημειώσεις πεδίου ή αμέσως μετά την απομάκρυνση από το πεδίο, προχωρώντας αργότερα σε αναστοχαστικά σχόλια στο εθνογραφικό ημερολόγιο. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσω ότι παρακάτω δεν αναφέρομαι στα κύρια συμπεράσματα της έρευνας, που αφορούν περισσότερο τις πολλαπλές διαστάσεις του συναισθήματος της ζεστασιάς, αλλά σε παράπλευρους προβληματισμούς που μου δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια, όταν η πρακτική βρισκόταν σε μια συνεχή σχέση ανατροφοδότησης με τη θεωρία. Τα ζητήματα που εξετάζω παρακάτω αφορούν τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της ενοιολογικής διαφοροποίησης του ομαδικού από το χοροδιακό τραγούδι. Προκύπτουν προβληματισμοί για ζητήματα όπως η ακρόαση για την επιλογή φωνών στις σχολικές και κοινοτικές χοροδίες, η επιλογή ρεπερτορίου και ο τρόπος που συνδέονται τα ζητήματα αυτά με την πολιτική της συμμετοχής στη μουσική εκπαίδευση. Επίσης, χρησιμοποιώντας την έννοια του habitus του Bourdieu, επιχειρώ να εξηγήσω πώς αμφισβητείται ή επιβεβαιώνεται στην πράξη η έννοια της χοροδίας. Η Μαρία Έμα Μελιγκοπούλου, στη διδακτορική της διατριβή, σκιαγραφεί προφίλ ελληνικών σχολικών χοροδιών με βάση σχετική ποσοτική έρευνα που διεξήγαγε. Διακρίνει το ομαδικό από το χοροδιακό τραγούδι με κριτήριο την επίτευξη πολυφωνίας,
Στο πλαίσιο αυτό προτείνει για τη σχολική χοροδία την ακρόαση ώστε να αποκλειστούν οι μαθητές με αδύνατο αυτή, φάλτσι. Οι φάλτσι, σύμφωνα με τη Μελιγκοπούλου, αποκλείονται αφενός για τη δική τους προστασία από τις κοροϊδίες των υπολείπων, αλλά κυρίως γιατί θέτουν σε κίνδυνο την αρτιότητα του τελικού αποτελέσματος που συνίσταται στη σωστή απόδοση πολυφωνικών έργων υψηλής αισθητικής αξίας. Φορέας αυτής της αξίας είναι το masterpiece, δηλαδή το αυθεντικά χοροδιακό έργο καταξιωμένου συνθέτη. Το νέο ανθολόγιο μουσικών κειμένων του γυμνασίου δεν καλλιεργεί, σύμφωνα με τη Μελιγκοπούλου, τη λόγια χοροδιακή μουσική όπως θα έπρεπε. Άλλοι εκπαιδευτικοί μουσικής που έχουν διεξάγει σχετική εθνογραφική και ποιοτική έρευνα έχουν αντίθετη άποψη, θεωρώντας θετικό βήμα την εισαγωγή περισσότερων δημοφιλών, λαϊκών, ρεμπέτικων, έντυχνων και παραδοσιακών τραγουδιών στα νέα μουσικά ανθολόγια, καθώς και στις σχολικές γιορτές. Η διαδικασία της ακρόασης για τη σχολική χοροδία φαίνεται ότι δεν έχει μόνο καθαρά μουσικά κριτήρια. Η Μελιγκοπούλου, βασιζόμενη κυρίως στην Καναδή Διευθύντρια Παιδικών Χοροδιών Μπάρτλ, δίνει λεπτομερείς οδηγίες για την ακρόαση, με κριτήρια ανάμεσα στα άλλα τον χαιρετισμό προς το μαέστρο, τον ντύσιμο και τον τρόπο που κινεί το χοροδός. Απέναντι στην Μπάρτλ στέκεται εξαιρετικά κριτικά η συνάδελφος και ομοεθνής της Ντέμπορα Μπράντλεϊ σε εθνογραφική της έρευνα. Η Μπράντλεϊ θεωρεί ότι η διαδικασία ακρόασης που εφαρμόζει Μπάρτλ οδηγεί σε διακρίσεις λόγω κοινωνικής τάξης, εθνικότητας, αναπηρίας και μαθησιακών δυσκολιών, ενώ την ίδια στιγμή ο ελιτιστικός χαρακτήρας της χοροδίας της Μπάρτλ αποκρύπτεται από το κοινό, αφού η χοροδία παρουσιάζεται ως κοινοτική. Άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι ο συνδυασμός μεταξύ παιδαγωγικής διαδικασίας και ηχητικού αποτελέσματος δεν θα πρέπει να τίθεται ως δίλημα. Ο Πέτρος δεν εφαρμόζει επιλογή φωνών για τα χελιδόνια, αν και παλαιότερα έκανε μία δοκιμή, χωρίς όμως να απορρίπτει παιδιά, περισσότερο για να δώσει στα παιδιά μία αυτοπεποίθηση ότι πέρασαν τις εξετάσεις, όπως λέει ο ίδιος. Η άκρητη υιοθέτηση πρακτικών όπως αυτές που προτείνει η Μπάρτλ από διευθυντές σχολικών και κοινοτικών χοροδιών φαίνεται ότι έχει ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή αποκλεισμών που οι συνομιλητές μου εκλαμβάνουν ως άδικους. Η Ελεονόρα, μαθήτρια του Πέτρου στην πρώτη γυμνασίου και νέο μέλος στα Χελιδόνια, έχει ακούσει ότι στο διπλανό γυμνάσιο κάνουν επιλογή φωνών. Μου λέει στη συνέντευξή της: «Είναι πολύ άδικο γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν απορριφθεί και τέλος πάντων τα έχουν παρατήσει επειδή τους έχουν πει ότι δεν κάνεις, ενώ μπορεί να κάνει με λίγη προσπάθεια». Μία σχετική εμπειρία θυμάται επίσης η Σελήνη, μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου. Η καθηγήτρια μουσικής στο γυμνάσιο την είχε απορρίψει από τη χοροδία, ενώ τα δημοφιλή παιδιά που είχαν επιλεγεί έβγαιναν έξω την ώρα της πρόβας. Για τη Σελήνη ήταν σαφές ότι η επιλογή φωνών δεν είχε σχέση με το επιδιωκόμενο ηχητικό αποτέλεσμα. Εθνομουσικολόγοι και ανθρωπολόγοι της μουσικής υποστηρίζουν ότι ο χοροδιακός ήχος που παρουσιάζεται ως φυσικός και οικουμενικός αντιστοιχεί σε μια δυτικοευρωπαϊκή, λευκή, αστική κεφαλική χοροδιακή φωνή που συνδέεται ανάμεσα στα άλλα με τον εκπολιτισμό των θορυβωδών παιδιών των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων του 19ου αιώνα και τον απεικιοκρατικό έλεγχο πληθυσμών στην Αφρική. Η Γκάρνετ υποστηρίζει ότι τα καθαρά μουσικά κριτήρια που προβάλλονται ως απαιτήσεις της ακρόασης και του ρεπερτορίου είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένα με ζητήματα πολιτικής ταυτοτήτων. Επισημαίνει επίσης ότι ο επίσημος λόγος περί χοροδιακού τραγουδιού απορρίπτει μια σειρά ειδών της δημοφιλούς μουσικής με τη δικαιολογία της κακής χρήσης της φωνής. Η εξειδανίκευση του δυτικοευρωπαϊκού χοροδιακού ήχου ως φυσικού, κανονικού και οικουμενικού προκαλεί μια ιδιόμορφη αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στις ποικιλόμορφες πρακτικές του ομαδικού τραγουδιού και στον επίσημο λόγο της μουσικής εκπαίδευσης. Κρίσιμη έννοια στην κατανόηση αυτού του φαινομένου είναι αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε οδιακό χοροδιακό habitus, αντλώντας από τον Μπουρδιέ. Πρόκειται για ένα σύστημα διαθέσεων, σχημάτων σκέψεων και συνηθιών, το οποίο ενώ δεν επιβάλλεται από κάποια κεντρική εξουσία, είναι το αποτέλεσμα αλλά και η συνθήκη αναπαραγωγής ενός δυναμικού πλέγματος αντιλήψεων και πρακτικών για το τι είναι χοροδία και τι όχι. Πιο συγκεκριμένα, το habitus λειτουργεί ως δεύτερη φύση για το άτομο και αυτό γίνεται αντιληπτό σωματική έξι.
η ακρόαση, η κεφαλική φωνή, η ηχοχρωματική ομοιομορφία, ο συγκεκριμένος τρόπος εκφοράς των φωνιέντων, ο έλεγχος των κινήσεων και της ενδυμασίας των χοροδών, η κινησιολογία του διευθυντή της χοροδίας, το τυπικό της πρόβας και της συναυλίας, καθώς και ένα πλήθος σχετικών λεπτομεριών, συγκροτούν ένα σύστημα αντιλήψεων και πρακτικών που συνδέεται με την επιτέλεση ενός συγκεκριμένου ρεπερτορίου. Πρόκειται για τον χοροδιακό κανόνα της έντεχνης δυτικής μουσικής, ο οποίος διαμορφώθηκε σε εκκλησίες, σχολεία, ορφανοτροφία και οδεία της Δυτικής Ευρώπης. Αντιστοιχεί άρα γι' αυτός ο κανόνας με τις επιτελέσεις μιας ελληνικής σχολικής ή και κοινοτικής χοροδίας όπως τα χελιδόνια στην πράξη? Αυτά που παρατήρησα στις πρόβες των χελιδονιών αμφισβητούσαν το χοροδιακό αυτό χαμπί τους, χωρίς όμως να το ανατρέπουν. Συγκεκριμένα, ο Πέτρος δεν έκανε ποτέ φωνητικές ασκήσεις. Όπως μου είπε ο ίδιος, το ζέσταμα το απεχθάνομαι, δεν με εκφράζει, το βρίσκω λίγο εκτός πολιτιστικού κλίματος. Επίσης, πολύ σπάνια διεύθυνε στις πρόβες, συνήθως τραγουδούσε μαζί με τα παιδιά και συνόδευε στο πιάνο. Γρήγορα συνειδητοποίησα ότι δεν επιδίωκε σκοπίμως το συνηθισμένο ήχο που ακούμε στις επαγγελματικές παιδικές χοροδίες, ο οποίος θα ήταν ατέριαστος με το ύφος των παραδοσιακών τραγουδιών ή της δημοφιλούς μουσικής. Σε μία πρόβα, την ώρα που τραγουδούσαν το «Θάλασσά μου σκοτεινή» του Πορτοκάλογλου, ο Πέτρος διέκοψε το τραγούδι. «Κάνατε ένα λάθος. Το λέτε λίγο άψυχα», τους είπε. «Έτσι γίνεται λίγο χοροδιακό, κοροϊδιακό. Πάμε πιο ψυχωμένα». Σε μία από τις συζητήσεις μας, υποστήριξε μάλιστα ότι η ίδια η έννοια της χοροδίας είναι συνδεδεμένη με την έντεχνη δυτική, γερμανόφωνη κυρίως μουσική παράδοση, λέγοντάς μου: «Χοροδία, χοροδία, με την έννοια της Γερμανίας, στην Ελλάδα δεν γίνεται. Εμείς εδώ για αυτούς έχουμε αγριοφωνάρες». Σύμφωνα με τα όσα παρουσίασα παραπάνω, προβληματοποιείται από πολιτισμική ανθρωπολογική άποψη ο αξιολογικός διαχωρισμός ομαδικού και χοροδιακού τραγουδιού στη θεωρία και πρακτική της μουσικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής μουσικής παιδαγωγικής και ως ενεργός εκπαιδευτικός μουσικής της δημόσιας γενικής εκπαίδευσης, προτιμώ να αντιλαμβάνομαι το χοροδιακό ως μία από τις πολλές υποκατηγορίες του ομαδικού τραγουδιού και όχι ως ανώτερο εξελικτικά εκπαιδευτικό στάδιο. Η σχετική εθνογραφική έρευνα δείχνει τους τρόπους με τους οποίους φυσικοποιούνται διακρίσεις και αποκλεισμοί με πρόσχημα τη διασφάλιση ενός άρτιου ηχητικού αποτελέσματος και μιας αυθεντικής οικουμενικής χοροδιακής αξίας. Σύμφωνα με την προσέγγιση που παρουσίασα παραπάνω, δεν υπάρχει λάθος τρόπος τραγουδιού γενικά, αλλά λάθος τρόπος σε αναφορά με ένα συγκεκριμένο επιτελεστικό ύφος που είναι ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένο. Το οδιακό χοροδιακό habitus είναι ένα δυναμικό σύστημα συνηθιών, διαθέσεων και πρακτικών που απορροφά τους κραδασμούς όταν τίθεται σε αμφισβήτηση και αναδιαμορφώνεται, αφήνοντας όμως κάποιες φορές εμφανή σημάδια. Δηλαδή, αν με ρωτήσει και κανένας εδώ εμένα, έχεις χοροδία ή τραγουδάτε όλοι μαζί κάτι, αναρωτιέται κάποια στιγμή ο Πέτρος στις συζητήσεις μας. Κλείνω επίσης με ένα ερώτημα. Η χοροδία του εθνογραφικού μου πεδίου δεν είναι άραγε πραγματική χοροδία, επειδή δεν έχει συσταθεί με επιλογή φωνών, επειδή δεν κάνει ζέσταμα, επειδή ο εκπαιδευτικός δεν τη διευθύνει στις πρόβες και επειδή ο ήχος της δεν αντιστοιχεί στην κεφαλική φωνή?